και έχω το γνωστό έτσι φίλο από το κομμάτι του Real Estate, τον πρόεδρο του Real Estate, Θέμη Μπάκα. Έχει κάτι ενδιαφέροντα κομμάτια αυτές τις ημέρες που έχω διαβάσει, κομμάτια τα οποία κάνουν λόγο για την είσοδο επενδυτών, funds στην ελληνική κτηματαγορά, και θα ήθελα να μας μιλήσει για αυτά. Καλό μεσημέρι, Θέμη, τι κάνεις? Καλό μεσημέρι, να χαρά, δόξα Θεώ, καλή εβδομάδα κιόλας. Για δώσε μας τώρα το ρεπορτάζ, γιατί το κάνεις καλά από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, θα πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή, το τελευταίο χρονικό διάστημα, βλέπουμε και νέα φανς να κάνουν την είσοδο τους σε ελληνική κτηματαγορά. Φανς τα οποία το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν είχαν μπει στη διαδικασία να επενδύσουν στη χώρα μας, είτε τα μνημονιακά χρόνια, είτε ακόμα και την εποχή των μεγάλων αποδόσεων, δηλαδή το 2017 περίπου στο 2019. Που πάρα πολλά φαντς αγόρασαν ακίνητα και ήταν της αξίας να αυξάνονται ακόμα και 40% εντός 2-3 ετών. Πλέον τα συγκεκριμένα φαντς μπαίνουν σε διαδικασία να επενδύσουν στην ελληνική κτηματαγορά, όχι μέσω NPS, δηλαδή δεν επιλέγουν κόκκινα δάνεια, αλλά επιλέγουν κατά κατουσία επιχειρήσεις που έχουν μέλλον ή ακίνητα που μπορούν να έχουν επενδυτική αξία. Συγκεκριμένα θα σου πω, χάρη, ότι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε διαδικασία και στοχεύουν ροζ δάνεια. Τι εννοώ ροζ δάνεια? Εννοούμε τα δάνεια τα οποία δεν έχουν κοκκινήσει. Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάθει εισαγωγικά ζημιά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις όσο αφορά τα τραπεζικά τους δάνεια και μπαίνουν σε διαδικασία είτε να χρηματοδοτήσουν αυτές τις επιχειρήσεις είτε να πάρουν τα δάνεια πάνω τους με haircut. Αλλά δεν στοχεύουν στο δανεισμό, στο δάνειο, αλλά στο asset, δηλαδή στο προσδιοριακό του στοιχείο. Δηλαδή, αν το συγκεκριμένο ακίνητο την επόμενη χρονική στιγμή θα έχει επενδυτική αξία. Ναι. Αυτό δηλώνει ότι στοχεύουν πλέον να επενδύσουν στη χώρα μας με ορίζοντα χρονικό πολύ μεγάλο, είτε στο παρελθόν. Ενώ παράλληλα. Γίνε λίγο πιο συγκεκριμένος, πες μας μερικές τέτοιες κινήσεις που έχουν γίνει. Εμείς αυτή τη στιγμή βλέπουμε τέτοιες κινήσεις να γίνονται σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή κοιτάνε και αναζητούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ξενοδοχεία τα οποία βρίσκονται. Για παράδειγμα, εγώ αποκάλυψα στην αρχή της εκπομπής μου τη μεγάλη επένδυση που ετοιμάζει η Eco's Resort, που έχει μέσα τα funds, την Oaktree και την Goldman Sachs, στον κόλπο της Κισάμου, μια επένδυση πολύ μεγάλη, γύρω στα 150 εκατομμύρια. Αυτό είναι μια. Θα σας αποκαλύψω ότι αυτό που κοιτάνε αυτή τη στιγμή είναι ένα ξενοδοχείο πεντάστερο στη Ζάκη. Η οίκος μιλάς, έτσι? Ναι, ναι. Α, μπράβο. Ακριβώς. Μπαίνουν σε δικασία αυτή. Ταυτόχρονα όμως οι ίδιοι βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια αλλαγή εικόνα στο κέντρο της Αθήνας λόγω των νέων αναπλάσεων που θα γίνει στον Γκίζο, στους Αμπελόκηπους, στο Βοτανικό. Στοχεύουν στις συγκεκριμένες περιοχές ακόμα και σε ενημερωμένα διαμερίσματα. Αλλά κυρίως αναζητούν αυτοτελή κτίρια. Αυτός είναι ο στόχος πλέον. Δηλαδή θέλουν να φύγουν λίγο από το διαμέρισμα-διαμέρισμα, αγοράζουμε διαμέρισμα, το ανακαινίζουμε και το μεταπουλάμε, αλλά στοχεύουν σε αυτοτελή κτίρια για να μπορούν να έχουν μεγαλύτερες επενδυτικές αξίες. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να σημειώσω αυτό, χάρη να μου επιτρέψει ένα πράγμα. Γιατί επιλέγω αυτοτελή κτίρια? Γιατί ήταν το εξής. Είδαν ότι στο παρελθόν όσοι μπήκαν σε διαδικασία να αγοράσουν με μεμονωμένα διαμέρισμα σε διάφορες πολυκατοικίες, τα ανακαίνησαν πραγματικά 100% και όταν μπήκαν σε διαδικασία να το πουλήσουν, είδαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μπαίνει μέσα ο ενδιαφερόμενος αγοραστής και βλέπει ένα διαμέρισμα πραγματικά ανακαινισμένο πλήρως, που να αξίζει τα χρήματά του, αλλά μπαίνει σε μια είσοδο πολυκατοικίες του 1970, η οποία δεν έχει γίνει ποτέ ανακαίνιση. Ναι. Άρα λοιπόν, η αίσθησή σου είναι ότι φέτος αυτό θα γίνει πιο έντονο? Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδημίας, αυτές οι ευκαιρίες θα γίνουν μεγαλύτερες? Γιατί σίγουρα πάρα πολλές επιχειρήσεις την επόμενη μέρα, όταν πάψουν αυτές οι ενισχύσεις από την πολιτεία, νομίζω ότι θα κλάψουν μανούλες, να το πω έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήρθαν συγκεκριμένα funds να επενδύσουν στη χώρα. Γιατί θεωρούν το εξής, δηλαδή σε επικοινωνία μαζί τους, αυτό μας είπαν το εξής πράγμα. Ότι δεν ήρθαμε μέσω μνημονίων, γιατί οι επιχειρήσεις, ακόμα και τα ακίνητα, ήταν ή υπερδανισμένα ή υπερκοστολογημένα. Δηλαδή θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας τα δάνεια 120% στην αξία του ακινήτου. Ενώ τώρα θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα βγουν το επόμενο χρονικό διάστημα, τα ακίνητα που θα βγουν στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι ακίνητα και επιχειρήσεις που έχουν μέλλον.
έχουν μέλλον και επιχειρηματικά, δηλαδή η δουλειά που κάνουν, αλλά και τα κίνητά τους έχουν μια συγκεκριμένη αξία. Ο Θέμη δεν υπάρχει. Εγώ είχα βγάλει ένα ρεπορτάζ πριν από κανένα μήνα, είχα γράψει ένα μεγάλο κομμάτι και στην εφημερίδα που γράφω, για το. Βέβαια, το πάμε και εδώ, για τα logistics. Ότι πάρα πολλά fans έχουν σκανάρει την αγορά. Γιατί έχουν αποδόσεις γύρω στο 8% σταθερές. Έχει δίκιο. Και έχουν δει όλη την περιοχή του Θριασίου και μάλιστα και η Amazon κάποια στιγμή έψαχνε. Θα σου πω και κάτι, θα επιβεβαιώσω το που λες. Ότι πολλά logistic τα οποία τώρα κατασκευάζονται και θα είναι έτοιμα τέλη του 2021 ήδη έχουν βρει τον μισθωτή τους σε πολύ καλή τιμή, δηλαδή έχουν ήδη νοικιαστεί πριν καν κατασκευαστούν, με συμβόλαια 8 και 12 ετών και παράλληλα υπάρχει ήδη ο ενδιαφέρομος αγοραστής το να αγοράσει το συγκεκριμένο ακίνητο logistic με το μισθωτή μέσα ως ακίνητο απόδοσης. Βέβαια. Άμα του δίνει... Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχει και μεγάλη, δηλαδή όταν αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω οι εμπορευματικές μεταφορές, αντιλαμβάνεσαι ότι ειδικά η περιοχή του Θριασίου λόγω του λιμανιού κάτω του Όλπ, αλλά και Όλθ αναπτύσσεται πάρα πολύ. Έχει κάνει κάτι καλές μεταγραφές. Πήρε και τη Θεοδόρα Μπούρα από τον Όλπ, την πήρε πάνω. Στο Όλθ μαζί με. Και στη Σύνδο υπάρχει ενδιαφέρον, όχι μόνο στο Θριάσιο. Όντως, μια περιοχή που το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή, μέσω λιμονίου Σύνδο υπήρχε ερήμος, είχαν ερημώσει τα πάντα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία 2-3 χρόνια, φαίνεται να κινείται και η Σύνδος πολύ πιο δυναμικά και ιδιαίτερα το 2020 είδαμε μια μεγάλη αλλαγή. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι αναμένουμε να δούμε ίδιες και παρόμοιες κινήσεις και σε άλλα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Δηλαδή και στο Βόλο και στην Πάτρα, θεωρούμε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε τέτοιου είδους επενδύσεις. Θα δούμε τέτοιου είδους κινητικότητα που καταγράφεται τόσο στον Πειραιά όσο και στη Θεσσαλονίκη. Θέμης Μπάκας, πρόεδρος της Real Estate. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.